Βρε καλώς τα παιδιά και πάλι! Παιδιά, να σας πω την ταπεινή μου αλήθεια, δεν περίμενα πως αυτού του είδους τα βίντεο θα σας αρέσουν τόσο πολύ. Οπότε εφόσον σας άρεσαν και εγώ τα γουστάρω, περνάω και όμορφα, πίνω και το καφεδάκι μου. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω φτιάξει και ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω για αυτά που θα μιλήσουμε σήμερα. Οπότε πάμε έτσι, στεγνή. Εσείς φτιάξτε, έχετε χρόνο. Πατήστε πώς, εγώ, θέλοντας και μη, θα περιμένω. Και δεν τους αφήνει λέει τώρα να πατήσουν πώς. Σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα που και πολλοί με ρωτάτε στο Instagram γι' αυτό και εγώ ήθελα να ρωτήσω και γενικά βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη απορία και πολλά ερωτήματα πάνω στο καινούριο The Batman που θα βγει το 2022. Τώρα θα μου πεις ρε Θωμά, ποιο 2022, ποιο ζει, ποιο πεθαίνει μέχρι το 2022 και αυτές τις εποχές θα έχεις και δίκιο. Αλλά ήθελα πολύ να μιλήσω για το συγκεκριμένο project γιατί μερικοί από εσάς σας βλέπω και ξεφεύγετε και λέτε πράγματα και φτάνετε σε ένα σημείο να κράζετε κάτι που δεν έχετε δει ακόμα. Και αν έχω πει κάτι σε αυτό το κανάλι είναι μην κράζετε κάτι πριν το δείτε. Ναι, να έχετε μία άποψη, αλλά όχι να κράζετε και να το εκμηδενίζετε χωρίς λόγο. Στο τελευταίο event που έκανε η DC λοιπόν, ανακοινώνεται μεταξύ άλλων και η καινούργια ταινία του Matt Reeves με τίτλο The Batman με τον Robert Pattinson στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Και τι ακούστηκε παιδιά, δεν λέγεται. Και δεν είναι ότι έπεσα και από τα σύννεφα, γιατί πάντα, σε ένα καινούριο project, όταν ανακοινώνεται, το ένα τους ξυνίζει, το άλλο τους βρωμάει. Και αυτό ποιος έχει δει παλαιότερα βίντεο μου το γνωρίζει ήδη, ότι δηλαδή όταν ανακοινώθηκε το cast για την ταινία Batman, για την τριλογία Batman του Christopher Nolan, όταν είδαν τον Christian Bale στον πρωταγωνιστικό ρόλο, όλοι έπεσαν να τον φάνε. Και νομίζω πως η ιστορία τους έδειξε ότι τελικά ήταν απλά βλάκες. Δηλαδή, στην τελική, να πω και κάτι άλλο. Πώς είναι ένας ιδανικός Batman? Πού ξέρεις πώς είναι ένας ιδανικός Batman? Πού ξέρεις τι έχει σκεφτεί ένας σκηνοθέτης? Πού ξέρεις τι έχει ρωματιστεί? Πού ξέρεις πού θα τοποθετείται αυτός ο Batman? Σε ποια χρονική περίοδο? Πού ξέρεις γενικά? Δεν ξέρεις τίποτα, οπότε δεν μπορείς και να κρίνεις. Κατά τη δική μου άποψη, το μόνο που χρειάζεται όχι μόνο μια ταινία Batman, γενικά μια ταινία είναι ένας ταλαντούχος πρωταγωνιστής. Ο Robert Pattinson, παιδιά, είναι υπερταλαντούχος και μη σας πω ο πιο ταλαντούχος της γενιάς του. Οπότε σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι ότι είμαστε ok. Το μόνο παράπονο, παιδιά, που προκύπτει από τη δική μου πλευρά και έχει να κάνει με την DC ή τέλος πάντων όποιος τα αναλαμβάνει αυτά ή τη Warner Bros. Νομίζω πως η Warner Bros. Είναι αυτή που ευθύνεται για το κινηματογραφικό σύμπαν της DC, είναι το ότι προσπεράστηκε έτσι απλά ο Batman του Ben Affleck. Πιστεύω πως αυτός ο Batman είχε μέλλον, θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα, θα ήταν πάρα πολύ ωραίος. Ίσως να μην φταίει κανένας από αυτούς που προείπα έτσι και να μην ήθελε ο ίδιος ο Ben Affleck να επιστρέψει στο ρόλο. Αλλά πως έχω διαβάσει δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο. Όπως είναι φυσικό με τέτοια project, τα κυνηγάνε σαν το διάολο, οπότε έχουν διαρρεύσει πολλές σκηνές, πολλές backstage σκηνές, πολλές φωτογραφίες από τις στολές, από τα σκηνικά, από το Batmobile και η γκρίνια για όλα αυτά δεν περιγράφεται, παιδιά. Γκρίνια η οποία στηρίζεται στο ότι η στολή του Batman δεν είναι τόσο wow όσο οι προηγούμενες, γκρίνια στο ότι το cave του Batman δεν είναι όπως τα προηγούμενα, γκρίνια για το ότι το Batmobile μοιάζει πιο πολύ με ένα καλοφτιαγμένο αμάξι στο Fast and Furious παρά Batmobile. Αλλά παιδιά, ίσως να σκεφτείτε και την άλλη πλευρά του νομίσματος και αυτή θα τη σκεφτούμε σήμερα σε αυτό το βίντεο μαζί. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ο Batman σε όλο αυτό, στα του Batman δηλαδή, είναι ακόμα καινούριος. Δεν ξέρει ακόμα πώς να κινηθεί, δεν ξέρει ακόμα πώς να ελέγξει τα νεύρα του, γι' αυτό και βλέπουμε στο τρέιλερ ότι σκοτώνει έναν στο ξύλο. Γιατί ας συμφωνήσουμε ότι τον σκότωσε αυτόν στο τρέιλερ, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Γι' αυτό φοράει αστυνομικές μπότες, γι' αυτό η στολή του δεν είναι τόσο wow και γι' αυτό το Batmobile είναι απλά ένα αμάξι πολύ καλά φτιαγμένο. Εγώ παιδιά στην ιδέα αυτή, τι να σας πω, τρελαίνομαι, το γουστάρω πάρα πολύ και πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι η συγκεκριμένη ταινία Batman ίσως να είναι και η αγαπημένη μου γιατί όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτή η ταινία Batman δεν είναι ταινία Batman. Εσείς τι νομίζατε, το προηγούμενο επεισόδιο για την ταινία Joker το έκανα τυχαία?
Νομίζετε ότι τυχαία βάλα τον τίτλο «Δεν είναι ταινία Joker» στο thumbnail? Όχι παιδιά, το έκανα γιατί ήθελα να φτάσω σε αυτό το σημείο, σε αυτό το βίντεο, να συνδέσω τις δύο αυτές ταινίες. Γιατί η DC παιδιά και η Warner Bros. Ως εταιρείες, ως μεγάλες εταιρείες και πετυχημένες εταιρείες κιόλας, τι έκαναν? Εφόσον είδα ότι μια φόρμουλα μιας ταινίας πέτυχε, θα την ξανακάνουν. Και γιατί πράγμα μιλάω? Μιλάω φυσικά ότι το Joker πέτυχε, όχι απλά πέτυχε, γέμισε χρυσάφι αυτούς που το δημιούργησαν και μαζί και την Warner Bros. Αλλά και την DC και είπαν γιατί να μην το ξανακάνουμε. Οπότε παιδιά, όπως με την ταινία Joker, έτσι και με την ταινία Batman, πιστεύω εγώ τουλάχιστον και όπως φαίνεται ρε παιδιά προς τα εκεί πάει, θα είναι μια κουλτουριάρικη ταινία η οποία θα ντυθεί με έναν comic book μανδύα, όπως είπα και στο βίντεο για τον Joker. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό. Και τι εννοώ με αυτό που είπα πιο πριν, ότι δεν θα είναι μία ταινία Batman? Όπως φαίνεται παιδιά και από το τρέιλερ και από τα χρώματα της ταινίας και από το mood που βγάζει η ταινία από τα τρέιλερ, πρόκειται για μία ταινία μυστηρίου πιο πολύ παρά για μία ταινία Batman. Γιατί αν κάτι ισχύει, το οποίο βέβαια το έχουμε ξεχάσει από όλες τις προηγούμενες ταινίες Batman, είναι πως ο Batman, πέραν των άλλων, είναι ένας εκπληκτικός detective. Είναι από τους καλύτερους detective και αυτή η ταινία θα το αποδείξει. Οπότε λοιπόν το βασικό στοιχείο για την ταινία, για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, το έχουμε. Θα είναι βασικά και κατά κύριο λόγο μία ταινία μυστηρίου. Εννοείται πως θα είναι thriller μυστηρίου. Και ποιος είναι ο κατάλληλος κακός από το σύμπαν του Batman για να υποστηρίξει κάτι τέτοιο? Φυσικά ο The Riddler. Αλλά ο Riddler δεν θα είναι ο μοναδικός κακός της ταινίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είναι ο πρωταγωνιστής κακός της ταινίας. Αφού μέσα στην ταινία θα υπάρχουν και ο The Penguin και η Catwoman, που εντάξει στις προηγούμενες ταινίες μια τη βλέπουμε καλή, μια τη βλέπουμε κακιά. Κατά κύριο λόγο είναι κακιά και θα υπάρχει και μάλλον ο Two-Face. Και θα σας πω σε λίγο γιατί το πιστεύω αυτό και πού το στηρίζω. Και πάμε να σας δικαιολογήσω γιατί πιστεύω ότι ο Two-Face θα είναι παρόν σε αυτή την ταινία. Πριν λίγο καιρό ανακοινώθηκε ότι έγιναν cast οι δίδυμοι αδερφοί Carver, δεν ξέρω πώς λέγονται, αλλά ανακοινώθηκε ότι θα παίξουν δύο δίδυμοι αδερφοί και αυτό κρατάμε, αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό είναι το σημαντικό γιατί στα cartoon δύο δίδυμα αδέρφια είναι, πώς να το πω, τα πρωτοπαλίκαρα του Two-Face και από εκεί πιστεύω ότι θα υπάρχει ο Two-Face στην ταινία. Βέβαια δεν είναι οι μοναδικοί κακοί δίδυμοι που υπάρχουν στο σύμπαν του Batman, υπάρχουν πάρα πολλοί δίδυμοι γενικά, όπως υπάρχουν πάρα πολλοί γενικά, είναι τεράστιο το σύμπαν του Batman, αλλά νομίζω πως έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα γιατί και χρονικά βρίσκονται στο σωστό σημείο για να υπάρχουν αυτά τα δύο άτομα σε αυτήν την ταινία. Βέβαια Two-Face θα υπάρχει στην ταινία. Δεν θα λέγεται ακόμα Two-Face φυσικά, θα είναι στο πρώιμο στάδιο πριν από τη μεταμόρφωσή του, όπως έγινε και στο Dark Knight που στο τέλος έγινε Two-Face, πιο πριν ήταν εισαγγελίας. Και εδώ το ίδιο θα είναι. Είναι στην ουσία ο Jill Corson που θα τον υποδίεται ο Peter Skarsgård. Skarsgård. Τι ονόματα είναι αυτά που έχετε μωρέ μερικοί? Peter Skarsgård. Τι να κάνω, έχω σκονάκι. Και τώρα πάμε στην βρώμα που έχει βγει προς τα έξω ότι το καινούριο The Batman θα έχει κάποια σχέση σεναριακά με τις ταινίες του Fisher, δηλαδή το Zodiac και το Seven, τα οποία είναι και αυτά ταινίες μυστηρίου και από το τρέιλερ δείχνει να κολλάει λίγο αυτή η θεωρία. Και το λέω αυτό γιατί στο τρέιλερ βλέπουμε τον The Riddler να κάνει τη δουλειά που ξέρει καλύτερα, δηλαδή να βάζει ένα γρίφο και να βάζει τον Batman να προσπαθεί να τον ξετυλίξει. Όμως προς το τέλος του τρέιλερ λέει τη φράση πως και εσύ Batman, δεν το λέει έτσι ακριβώς, σας το λέω έτσι για να το καταλάβετε, ότι και εσύ Batman θα είσαι μέρος αυτού του σχεδίου, είσαι μέρος αυτού του γρίφου. Και η αλήθεια είναι ότι κολλάει παιδιά, έχει πολλά κοινά με το Seven και με το Zodiac, δηλαδή είναι δύο ταινίες οι οποίες έχουν ένα μυστήριο, έναν γρίφο θα το λέγαμε, ο οποίος σιγά σιγά ξετυλίγεται. Και στο Seven συγκεκριμένα, ένας εκ των δύο πρωταγωνιστών είναι και μέρος αυτού του γρίφου.
όπως ακριβώς φαίνεται να είναι και ο Batman στη νέα ταινία του Matt Reeves. Και παιδιά, μην γελιόμαστε τώρα, παίζει δυνατά να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί όπως είπαμε στην αρχή του βίντεο, οι Warner Bros. Και οι DC προσπαθούν να φέρουν ξανά τη φόρμουλα του Joker στην επιφάνεια και να την εφαρμόσουν στον Batman αυτή τη φορά. Και τον Joker, ποιος δεν ξέρει ότι έχει αντιγράψει δύο ταινίες του Scorsese, το King of Comedy και το Taxi Driver. Το έκανε επιτυχημένα, το έκανε ωραία, αλλά η ταινία Joker είχε και τη δική της αισθητική και τη δική της φιλοσοφία. Και ας λένε ότι είναι πιστή αντιγραφή, δεν είναι πιστή αντιγραφή και όσοι έχετε δει τις ταινίες θα καταλάβετε τι εννοώ. Είναι επηρεασμένη. Είναι μια πολύ ωραία μελοποίηση, ένας πολύ ωραίος συνδυασμός και των δύο και έχει βάλει και το στίγμα του ο Todd Phillips, γι' αυτό και είναι πετυχημένη. Γιατί ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εάν το Joker ήταν όντως μια πιστή αντιγραφή αυτών των δύο ταινιών, τότε η επιτυχία του θα ήταν εφήμερη, δηλαδή θα πετύχαινε για τώρα και στα επόμενα χρόνια θα ξεχνιόταν. Και εγώ αυτό που είδα κατά την τελευταία προβολή της ταινίας, την έχω δει ήδη 6 ολόκληρες φορές, κάθε φορά που τη βλέπω την εκτιμώ ακόμα και περισσότερο. Μακάρι το καινούριο Batman να είναι επηρεασμένο από αυτές τις ταινίες και να μας χαρίσει μία ακόμα πολύ καλή super hero movie. Αν και νομίζω πως το Project Batman το έχουν κάψει λίγο. Είναι πάρα πολλές ταινίες που έχουν βγει. Παιδιά, υπάρχουν άπειροι σούπερ ήρωες και στην DC και στη Marvel. Αλλά εφόσον μιλάμε για την DC σε αυτό το βίντεο, θα ήθελα πάρα πολύ να δω και καινούργια project από την DC. Φτάνει με τον Batman, ας κάνουμε ένα διάλειμμα. Και προς Θεού, φτάνει με τον Joker. Ας κάνουμε και από αυτόν ένα μεγάλο διάλειμμα. Θέλω να δω και άλλους κακούς στον Batman. Εντάξει, βγάζετε Batman, αλλά τουλάχιστον βγάλετε άλλους κακούς. Χάρηκα πάρα πολύ όταν είδα ότι θα είναι πρωταγωνιστής ο The Riddler στην καινούργια ταινία Batman και όχι πάλι κάποιος Joker ή κάποιος Bane. Γενικά δεν είδα κάποιον που έχω ξαναδεί. Γιατί η παλιά εκδοχή Riddler που είχαμε δει να εμφανίζεται στη μεγάλη οθόνη, παρόλο που λατρεύω τον Jim Carrey, Riddle me this. Riddle me this. Riddle me this. Riddle me that. Δεν τη λες και τόσο και. Στο διατάφτα λοιπόν, να είμαστε θετικοί για όλα τα καινούργια project που έρχονται, γιατί ποτέ δεν ξέρετε και εάν βγούνε και τελικά δεν είναι καλά, τότε μπορούμε να μιλήσουμε, μπορούμε να, δεν θα πω να κράξουμε, μπορούμε να πούμε την γνώμη μας. Γιατί το να λες τη γνώμη σου, εάν είναι καλή ή κακή, αυτό κάνει και τον άλλον καλύτερο. Είναι καλό να υπάρχει κριτική, λογική κριτική και καλοπροαίρετη κριτική. Αυτά λοιπόν είχα να πω για το νέο Batman που έρχεται το 2022 στη μεγάλη οθόνη. Ευχόμαστε, γιατί με τις καταστάσεις τώρα δεν ξέρεις πότε θα βγει και τι θα βγει. Από εσάς θέλω κάτω στα σχόλια όπως πάντα να μου πείτε πώς σας φαίνεται αυτό το νέο project, πώς το βλέπετε τώρα μετά από αυτά που σας εξήγησα και σας είπα στο σημερινό βίντεο, τι άλλο θα περιμένετε από την DC, τι θα θέλατε να βγει, ποιος σούπερ ήρωας θα θέλατε να βγει, ποιος κακό θα θέλατε να δείτε στη μεγάλη οθόνη. Ρίξτε τα από κάτω, πείτε τα από κάτω και εγώ ξέρετε ότι θα κάτσω και θα τα δω και γουστάρω να κάθομαι να μιλάμε και να απαντάω όσο προλαβαίνω. Συγγνώμη σε αυτούς που δεν προλαβαίνω να τους απαντάω, δεν έχω και άπλετο χρόνο, είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος μου, αλλά το βραδάκι κάθομαι, αράζω, διαβάζω τα σχόλιά σας και μιλάμε και γουστάρω πάρα πολύ. Εγώ παιδιά ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις τα κινηματογραφικά νέα και να βλέπεις και περισσότερο υλικό από αυτά που γίνονται εδώ στο YouTube και να είσαι μέλος της Tom & Chill παρέας και εκτός YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα και να είστε όλοι καλά παιδιά. Δεν εννοώ καλά παιδιά, να είστε καλά παιδιά. Έχει κόμμα ενδιάμεσα, αλλά και το άλλο ισχύει.